Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο Free Press Channel, το κανάλι που είναι αλλεργικό στον βάρβαρο νεοφιλελευθερισμό, στον απάνθρωπο μητσοτακισμό, αλλά και σε κάθε μορφή βίας, αυταρχισμού και αδίκου από όπου και αν προέρχονται. Αν οι ευνίδιοι θάνατοι αφορούσαν ανεμβολία στους, θα ήταν πρώτη είδηση καθημερινά στα κανάλια. Η τραγωδία των Ελλήνων μόλις ξεκίνησε. Ο Αρμαγεδόν που αναμενόταν με τις εξώσεις έχει ήδη τα πρώτα του τραγικά θύματα. Άγριες σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν στην Καστοριά, όπου δυνάμεις της αστυνομίας απομάκρυναν βίαια από την επιχείρησή του ιδιοκτήτη μικρού ξενοδοχείου, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πρόβλημα στα πλευρά του. Δείτε το ρεπορτάζ έτσι όπως παρουσιάστηκε χθες βράδυ στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη στο Contra Channel. Για την ασφάλειά σας, παρακαλώ. Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο παρακολουθήσαμε. Είναι σοκαριστικό, μάλλον. Δεν είναι εντυπωσιακό. Θέλω στο σημείο αυτό να υποδεχθούμε και την κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, βουλεύτρια Καστοριάς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κυρία Τελιγιορίδου. Καλησπέρα, κυρία Γιάμαλη. Κυρία Τελιγιορίδου, πείτε μου, σας παρακαλώ, τι παρακολουθήσαμε. Κοιτάξτε, τραγικές και συγκλονιστικές καταστάσεις που αποτελούν τα απόνερα μιας ανάλγητης πολιτικής που δυστυχώς για τη δική μου περιοχή, την Καστοριά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έγινε αυτή η έξωση των ιδιοκτητών ενός μικρού ξενοδοχείου μπουτίκ. Και οι εικόνες αυτές πραγματικά δείχνουν ότι δεν υπάρχει κανένας σεβασμός σε ανθρώπους οι οποίοι έχει αλλάξει η οικονομική τους κατάσταση και χάνουν την περιουσία τους. Από ό,τι πληροφορούμε μάλιστα, ο ιδιοκτήτης, τον οποίο είδαμε σε αυτό το ανατριχιαστικό βίντεο, βρίσκεται ήδη στο νοσοκομείο με πρόβλημα στα πλευρά του. Δυστυχώς στην Καστοριά βιώνουμε... Τι εννοείτε, από το ξύλο? Ναι. Όλοι φίλοι. Ναι. Όταν λέτε έχει πρόβλημα στα πλευρά του, έπαθε μια θλάση, τα έσπασε. Δεν έχω ακριβή πληροφορία. Αυτό που γνωρίζω είναι ο άνθρωπος στο νοσοκομείο, γιατί έχει πρόβλημα στα πλευρά από τις εικόνες που είδατε πριν. Κοιτάξτε, η Καστοριά ζει μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ειδικά τα ξενοδοχεία της περιοχής μας. Εδώ και 3 χρόνια αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Και θέλω να σας πω το εξής, έχω αναδείξει αυτό το πρόβλημα από το πρώτο κύμα της πανδημίας, καθώς ήμασταν μια περιοχή που είχαμε 7,5 μήνες lockdown. Ξέρετε τι απάντησε τότε το Υπουργείο όταν ζητήσαμε μια στήριξη, γιατί ήταν ιδιαίτερη περίπτωση στην Καστοριά? Ο Υπουργός τότε Τουρισμού, ο κύριος Θεοχάρης, είπε ότι δεν χρειάζονται καμία ενίσχυση τα νοσοκομεία, γιατί μπορεί η πόλη να είναι κλειστή, αλλά μπορούν να έρχονται σε αυτά κυβερνητικοί αξιωματούχοι, υπηρεσιακοί γραμματείς, συντονιστές της αποκεντρωμένης. Τα ξενοδοχεία εννοείται, όχι τα νοσοκομεία. Και προσέξτε, μέλη του οργανισμού, ναι, της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Για τα ξενοδοχεία μιλάμε, για τα νοσοκομεία, για τα κυρία Τελιγιορίδη, σωστά. Ναι. Στο έλεος του Θεού.
Και βλέπουμε αυτές τις εικόνες για χρέη σε τράπεζες. Μάλιστα. Τα οποία άνοιξε το δρόμο η κυβέρνηση με το πτωχευτικό νόμο να απολυθούν σε ξένα φαντ, όταν οι τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με 50 δις από χρήματα του ελληνικού λαού. Κυρία Τελιγιορίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας εξειδικεύσατε το τι είδαμε. Ευχαριστώ θερμά. Ήταν η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, βουλεύτρια Καστοριάς. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Καβαθά, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι μικρομεσαίος επιχειρηματίας με μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα, σωστά? Ναι, σαφώς είναι μικρός επαγγελματίας και ένας μικρός επιχειρηματίας. Και αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η ελληνική κοινωνία δεν θα αντέξει πολλές τέτοιες εικόνες. Είτε παρόμοιες είτε σπασμένες πόρτες. Δηλαδή περάσαμε 13 χρόνια μέσα σε κρίσεις και κρατήσαμε την κοινωνική συνοχή. Ο κίνδυνος διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής έρχεται από τέτοιες εικόνες. Διότι η αγανάκτηση και ο φόβος του διπλανού να μην υποστεί τα ίδια μπορεί να ξεσηκώσει τον κόσμο. Και αυτό πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Μπορεί να μας οδηγεί στην τρέλα όλους. Στην τρέλα. Και αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι τα κόκκινα δάνεια και οι πληστηριασμοί δεν είναι πεδίο προεκλογικής μικροπολιτικής αντιπαράθεσης των πολιτικών κομμάτων. Πρέπει αύριο το πρωί, και όσο η Βουλή είναι ανοιχτή, κοινή πρόταση νόμου των κομμάτων, όχι το εγώ είχα βγάλει τον καλύτερο νόμο, κοινή πρόταση που θα προστατεύει πρώτη κατοικία των Ελλήνων και την επαγγελματική στέγη των επαγγελματιών, βιοτεχνών και γιατί οι πάρα πολλοί συνάδελφοί μου για να φτιάξουν την επιχείρησή τους έχουν υποθηκεύσει τα σπίτια τους για να πάρουν δάνεια. Ως εγγύηση είχαν βάλει τα σπίτια τους. Και έχουμε και εμείς τέτοια φαινόμενα επαγγελματιών που βγαίνουν, εξώνονται από τα φαντς. Για μόλις 18 ημέρες επαρκεί το εισόδημα των μισών ελληνικών οικοκυριών, αφού ακρίβεια και πληθωρισμός κυριολεκτικά το εξανεμίζει. Η οικονομική πολιτική του Μητσοτάκη παίρνει πράγματι άριστα στην φτωχοποίηση των Ελλήνων. Αποκαλυπτική είναι για την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων η ετήσια έρευνα του ΙΜΕΓΕΣΕΒΕΕ, καθώς πάνω από ένα στα δύο νοικοκυριά, δηλαδή το 52,4%, δήλωσε ότι το μηνιαίο εισόδημά του, ίσα που επαρκεί για 18 ημέρες, λόγω των τρομερών αυξήσεων σε ενέργεια και τρόφιμα που τσακίζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Οι δύο αυτές κατηγορίες έχουν τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στο εισόδημα, σχεδόν 6 στα 10 νοικοκυριά. Και όλα αυτά λίγο πριν τις εθνικές εκλογές, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να πείσει τους πολίτες ότι διαβιούν σε μια Ελβετία. Από τα επιμέρους στοιχεία της έρευνας που δόθηκε στη δημοσιότητα, προκύπτει ότι το μηνιαίο εισόδημα δεν επαρκεί για όλο το μήνα για το 70,2% των πολυμελών νοικοκυριών. Σε σχέση με την κύρια πηγή εισοδήματος, σε δυσμενέστερη θέση βρίσκονται τα νοικοκυριά με κύρια πηγή εισοδήματος τον μισθό, καθώς για το 55,6% αυτών το μηνιαίο εισόδημα δεν επαρκεί για όλο το μήνα και ακολουθούν το 49,1% των νοικοκυριών με κύρια πηγή εισοδήματος τη σύνταξη και το 36,3% των νοικοκυριών με κύρια πηγή εισοδήματος τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνολικά η οικονομική κατάσταση των οικοκυριών επιδεινώθηκε σημαντικά το 2022, ενώ οι προσδοκίες για το μέλλον σημειώνουν αρνητικό πρόσημο. Περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά εκτιμούν ότι η κατάστασή τους θα επιδεινωθεί το 2023, κάτι μάλιστα που είχε να παρατηρηθεί από την αντίστοιχη έρευνα του 2018. Το κύμα ακρίβειας φαίνεται πως πλέον επηρεάζει έντονα και τα μεσαία εισοδήματα, καθώς σχεδόν 6 στα 10 νοικοκυριά δήλωσαν πως χρειάζεται να κάνουν περικοπές για να καλύψουν τα αναγκαία, ποσοστό σημαντικά αυξημένο σε σχέση τόσο με την έρευνα του 2021, όπου ήταν 42,3%. Αυτά ήταν κάποια από τα θέματα του σημερινού ενημερωτικού πολυθεματικού μαγκαζίνου Skip-A-Manet. Τώρα, αν θέλετε και εσείς να βλέπετε ολοκληρωμένες εκπομπές, που σημαίνει περισσότερες ειδήσεις, πιο αναλυτικές, πιο αποκαλυπτικές, χωρίς καμία απολύτως λογοκρισία, δεν έχετε παρά να εγγραφείτε συνδρομητές στο κανάλι, είναι στην διακριτική σας ευχέρεια, με δύο τρόπους. Είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού που θα το βρείτε κάτω από το βίντεο, είτε μέσω PayPal ακολουθώντας τα παρακάτω απλά βήματα.
Πρώτο βήμα, πηγαίνετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Δεύτερο βήμα, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο του PayPal. Τρίτο βήμα, πληκτρολογείτε το ποσό και το mail σας. Τέταρτο βήμα, προαιρετικό, γράφετε κάποιο σχόλιο. Αυτό ήταν. Η συνδρομή σας αρχίζει να μετράει από την ίδια κιόλας σήμερα. Και φυσικά, για όσο διάστημα έχετε εσείς επιλέξει. Καλό τριήμερο, καλή Σαρακοστή, τα λέμε πάλι την Τρίτη.